μωράκι. Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας και να υποδεχτούμε μία γυναίκα που εκτιμάμε, συμπαθούμε, λατρεύουμε, θαυμάζουμε και όπως έλεγα και πριν, είναι και πολύ ωραίος τύπος η συγκεκριμένη πολύ. Γυναίκα. Η καλύτερη για παρέα. Η καλύτερη για παρέα. Είναι η Κάτια Δανδουλάκη. Κάτια! Και πάλι δεν έχω λόγια. Έχω την αγόρια σένα. Κάθε φορά. Δεν έχω λόγια. Ίδια. Καλώς τι κάνετε, τι κάνετε. Καλώς σας βρήκα. Καλώς όρισες. Φιλάκι. Αγοράκι. Δεν μου λες ρε Κάτια μου τώρα, συγγνώμη και θα μπω μετά στο θέμα. Κάτσε. Είχες ποτέ ξεφύγει στο βάρος σου? Ποτέ. Όχι για ένα-δυο κιλά που εντάξει δεν σημαίνει μικρούλα, τίποτα. Μικρούλα, ήμουν λίγο πιο... Και στις πρώτες μου ακόμα τηλεοπτικές ήμουν λίγο πιο ζουμπουρλούτσικη. Αλλά μετά πρόσεξα πάρα πολύ, γιατί ήμουνα πάρα πολύ, και δεν με πιστεύουν που το λέω, ήμουνα πάρα πολύ, όχι φαγού σε φαγητό, όσο γλυκατζού, σοκολάτα. Έτρωγα δηλαδή πάρα πολλές σοκολάτες και πρόσεξα πολύ. Γιατί όταν έκανα αυτή τη στροφή μεταξύ 40, η δεκαετία 40 με 50 που αρχίζουν όλα αυτά τα ρομανικά, φοβήθηκα πάρα πολύ και... Έκοψα τελείως τη λίμα που είχα για τη σοκολάτα. Δηλαδή, μπορούσα να φάω, ξέρω εγώ, πόσες σοκολάτες, ένα κουτί ολόκληρο από σοκολατάκια και παγωτά ατελείωτα. Το έκοψα τελείως, χωρίς να είναι άνευ θυσίας, με θυσία. Είπα, τώρα θα υποφέρω. Υπέφερα λοιπόν αρκετά, γιατί έτρεμε ολόκληρη, ήμουν τσοκοχόλικ κανονικά. Και το κράτησα, όσο και να σας φανεί, παιδιά, περίεργο, πολλά χρόνια, 5, 6, 7 χρόνια. Τέρμα, καθόλου γλυκό. Τώρα μπορώ να τρώω λίγη, μια πλάκα σοκολάτα, λίγο γλυκάκι. Δεν παρασύρεσαι πια. Τώρα δεν παρασύρομαι καθόλου γιατί δεν έχω αυτή την ανάγκη πια. Δηλαδή το έβαλα κάτω και το χτύπησα λίπητα. Δεν το έκανα χωρίς θυσία. Γιατί ήξερα ότι κάποια στιγμή θα το πληρώσω. Τι, επειδή λέγαμε πριν για το τσιγάρο ότι ποτέ δεν κάπνιζες, νομίζω ότι δεν πίνεις. Κάπνιζα και, ναι, και ακόμα τελείως. Δεν έχεις αδυναμία, κάτι για το οποίο, στο οποίο δεν μπορείς να αντισταθείς και ενδεχομένως να μην σου κάνει και πάρα πολύ καλό. Παραδίδεσαι, ρε παιδί μου, εντελώς. Ναι. Το ξενύχτη, ας πούμε, μήπως δεν μπορεί να κοιμηθείς μια σωστή κάτι, ώρα. Επειδή είμαι πολύ επιρρεπής στις διάφορες, στην ευχαρίστηση της ζωής, δηλαδή θα μπορούσα να έχω γίνει αλκοολική, θα μπορούσα να έχω γίνει 200 κιλά, γιατί μ' αρέσουν και οι λιχουδιές και μ' αρέσει και το φαγητό. Και επειδή έχω και κάτι άλλο. Συχαίνομαι την εξάρτηση γενικότερα. Νομίζω ότι αυτό μέσωσε το ότι δεν θέλω να εξαρτώμαι από κάτι άλλο που θα μου φέρει κέφι. Θέλω να εξαρτώμαι από την ίδια τη ζωή. Δεν θέλω να εξαρτώμαι από το τσιγάρο για να βρω ξεκούραση. Θα βρω ξεκούραση και με άλλους τρόπους. Είμαι πολύ της υγείας δηλαδή από αυτή την άποψη. Νομίζω ότι αυτό μέσωσε. Αυτό είναι που σε κρατάει. Νομίζω ότι αυτό μέσωσε, ναι. Να σου πω, διάβασα σήμερα πίσω που έλεγες ότι. Καλά, δεν το πίστευα γιατί είσαι από αυτούς τους ανθρώπους που. Όσα χρόνια σε ξέρουμε, δεν έχεις πάρει ανάσα ενώ μακριά από τη δουλειά. Ότι το φετινό καλοκαίρι ήταν για σένα το ωραιότερο για τους Έλληνες από τα χειρότερα που έχουν περάσει. Δηλαδή, μου έμεινε το πώς συνδύασες το ένα με το άλλο, πώς μια πολύ καλή. Δεν ήταν και εύκολο συνδυασμός, γιατί. Ήταν για σένα ένα καλοκαίρι αλλιώτικο. Έκανες διακοπές. Έκανα διακοπές που μου βγήκαν από τη μύτη βεβαίως λόγω του ότι ήμουνα εκτός Ελλάδας και από την άλλη μεριά ήμουνα εντός Ελλάδας μέσα μου. Και με όλη αυτή την αγωνία που περνούσαμε όλοι. Οπότε βεβαίως αυτό είχε επηρεάσει πάρα πολύ την ψυχολογία. Ήταν ένα καλοκαίρι πάρα πολύ δύσκολο από συνθήκες κλιματολογικές, γιατί ήταν ένα πολύ ζεστό καλοκαίρι, όπου και να πήγα υπέφερα από ζέστη. Μα εσύ πήγες στο Λονδίνο νομίζω. Όχι μόνο. Έκανα και μια κρουαζιέρα. Στις ωραιότερες πόλεις ας πούμε της Μεσογείου και ήμουνα με τους 45 βαθμούς Κελσίου. Ναι, πάρα πολύ ζέστη φέτος. Ήταν ναι. Μια ζέστη αφόρητη και δεν μπορούσα να ευχαριστηθώ τίποτα. Και λόγω ζέστης. Μήπως επειδή δεν το είχες ξανακάνει, σου φάνηκε όλο λίγο κάπως. Όχι, παιδί μου, τη ζέστη. Έλεγα να φτάσω στον Άγιο Πέτρο και. Ναι. Μήπως με γιατροπορέψει ο Θεός. Δηλαδή τέτοιο πράγμα. Τέτοιο πράγμα ήταν. Δεν ήταν κανονικό. Στον ίδιο τον Άγιο Πέτρο έφτασε. Ήμουνα πιο νεκρή από τον Άγιο Πέτρο. Λοιπόν, κατά τα άλλα ήταν ένα πολύ ωραίο καλοκαίρι για την Κάτια. Πέρασε πολύ ωραία, έκανε διακοπές, αλλά όπως βλέπετε να τις όταν έφυγε από το πράγμα από πάνω μας. Και το ελληνικό θέμα δεν ήταν και λίγο. Όχι, ότι ήμασταν κολλημένοι στις τηλεοράσεις και στα ίντερνετ κτλ. Να σε ρωτήσω κάτι κατά τη γνώμη σου τώρα. Σκεφτόμουν τις προάλλες, τους συζητάγαμε στο καμαρίνι. Λέω τώρα. Που, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει ένα όριο
αναλήψεων, σε μετρητό εννοώ. Ο κόσμος που μέχρι πρότινος έβγαινε έξω και δεν χρειαζόταν να έχει κάρτα σε μέρη τύπου, ένα μπαρ, ένα θέατρο. Μπουζούκια όσοι θέλουν να πάνε. Δεν μιλάω, όταν λέω μπαρ, δεν εννοώ κλαμπ που πας και τρως κιόλας και τη βγάζεις την κάρτα. Πώς θα κινηθεί σε αυτό το κομμάτι, θα επηρεάσει καθόλου αυτές τις δουλειές, φαντάζεσαι? Τις δουλειές δηλαδή που πάντοτε πληρώναμε με μετρητό. Θα το σκέφτεται ο κόσμος, το μετρητό του είναι πολύ περιορισμένο. Ναι. Ελένη μου, επειδή και εσύ και εγώ δεν προλαβαίναμε να ζήσουμε την κανονική ζωή που ζει ο κόσμος, να πάρουμε το μετρό, να πάμε, δεν προλαβαίναμε ποτέ. Πάντα ήμασταν από ένα στούντιο μέσα σε ένα ταξί, μέσα σε ένα αυτοκίνητο, σε ένα άλλο στούντιο, στο θέατρο, στο σπίτι. Λοιπόν, ο κόσμος αυτή τη στιγμή, ή μάλλον η διάρθρωση κοινωνική, θα γίνει έτσι, φαντάζομαι, όπως και στο εξωτερικό, που μπορείς να πιεις ένα καφέ, να δώσεις, αντί να δώσεις 3 ευρώ, να δώσεις την κάρτα σου. Ναι. Είναι θέμα συνήθειας, δηλαδή, θέμα και αυτό μπορεί να το συνηθίσει ο Έλληνας. Και νομίζω ότι θα γίνει. Δεν υπάρχουν κάρτες παντού. Ξέρετε, εγώ το καλοκαίρι φέτος, σε πόσα από τα μέρη που βρέθηκα μπήκα να αγοράσω κάτι, σε τύπου ψιλικατζίδικο, όταν είναι μικρό ένα νησί, δεν έχει μεγάλα πράγματα. Δηλαδή, μπαίνει σε μικρά μαγαζιά και σου έλεγε, δεν έχω κάρτα. Θα αποκτήσουν, λέει. Θα αποκτήσουν. Πήγαινε να σηκώσω λεφτά από το μηχάνημα, όταν όμως ξαναλέω είναι μικρό το μέρος και είναι καλοκαίρι και έρχονται τουρίστες και βρίσκεις ένα ή δύο σε όλο το νησί. Μπορεί να το πετύχεις και ψηλό άδειο. Ναι. Οπότε τι κάνεις? Γυρνάς γύρω-γύρω με την κάρτα και λες, ποιος έχει για να αγοράσω, ξέρω αυτό εγώ. Αυτό θα γίνει στην αρχή. Ένα και... παγωτό. Ναι. Μα ένα παγωτό. Θα γίνει πολύ σύντομα. Τρία. Θα γίνει γιατί όμως πολύ σύντομα. Τέσσερα παιδιά, έτσι θα πας. Ναι, αλλά δεν θυμάσαι ότι μέχρι, δεν θυμάστε πριν από 10-15 χρόνια ο Έλληνας δεν είχε καθόλου τη συνήθεια να πληρώνει με πιστωτική. Καθόλου. Ήτανε τα λεφτά, σαν το χασάπι, στην τσέπη, καθόλου, το πάκο και έδινες μετρητά και δεν εμπιστευόσουν την κάρτα. Εγώ μέχρι φέτος το καλοκαίρι όσπου δεν είχα έγινε κάρτα ανάληψης μετρητών. Ναι, ναι, ναι. Το πιστεύεις? Αυτό... Δεν είχα. Είναι... Αυτό είναι παράξενο. Ναι. Δεν είχα. Κι όμως... Θα γίνει πολύ σύντομα. Θα γίνει πολύ σύντομα και θα το ξενηθίσουμε. Εγώ έβλεπα, ας πούμε, στο εξωτερικό τα μικρά μαγαζάκια, όταν θες να πας να βγάλεις μια κάρτα, ας πούμε, γιατί κυκλοφορώ εγώ έξω, κυκλοφορώ με συγκοινωνία στο Λονδίνο, που το ξέρω. Λοιπόν, και σου λένε τα μικρά μαγαζάκια, εάν θέλετε κάρτα, θα σας χρεώσω, ας πούμε, τόσο δισεκατό παραπάνω, γιατί χρεώνουν την προμήθεια της κάρτας. Πιστωτική. Αν θέλετε να σας βγάλω, ας πούμε, το εισιτήριο το εβδομαδιαίο για τη συγκοινωνία, σου λέω. Αυτό θα γίνει και εδώ σιγά σιγά και θα μάθουμε να κυκλοφορούμε με κάρτες και αναγκαστικά κάνεις και κάποια οικονομία χωρίς να το καταλαβαίνεις. Δηλαδή, λες, εκεί που θα αγόραζες, ας πούμε, και τσίχλες και σοκολάτα και τα λοιπά, λες τώρα, αφού δεν θέλω τόσο πολύ τη τσίχλα και τη σοκολάτα, άστρο, πού να βγάζω κάρτες, πού να... Αρχίζει, γίνεται μια άλλη διεργασία στο μυαλό. Πιο συνολική, λες, θα πάω στο σούπερ μάρκετ, θα τα πάρω όλα μαζί. Άλλο στο σούπερ μάρκετ. Είναι αλλιώς. Πας να κάνεις ψώνια. Είναι αλλιώς πάω στο σουβλατζίδικο να πάρω 3 σουβλάκια. Τις μικροαγορές, λες. Κατάλαβες. Λέω την καθημερινότητα. Δηλαδή, πας στο μανάβι. Τι θα πάρεις από το μανάβι? Α, να πάρεις λίγα φρούτα, πατάτες, κρεμμύδια. Ο λογαριασμός σου δεν θα είναι πάνω από 10 ευρώ. 8, 7, εξαρτάται τι παίρνεις. Παίρνεις και ψηλοπράγματα που δεν έχουν μεγάλη αξία. Αυτά λοιπόν πάντα έβγαζες από την τσέπη σου και τα έδινες. Εγώ νομίζω ότι αυτό πάντα πρέπει να το ξεχάσουμε, γιατί ήδη έχουμε ξεχάσει πάρα πολλά από τα πάντα που λέγαμε. Τα πάντα. Και, ναι. Και πάμε σε μια άλλη εποχή που μας αρέσει, δεν μας αρέσει. Πρέπει να ζήσουμε και να ζήσουμε και όμορφα. Οπότε ας το πάρουμε απόφαση. Κι εγώ ζορίστηκα να το πάρω απόφαση και εσύ ζορίστηκες και ο κόσμος. Δεν δικαιούμαστε να ομιλούμε εμείς, γιατί υπάρχει κόσμος που ζορίζεται πάρα μα πάρα πολύ και αυτούς πρέπει να σεβόμαστε, γιατί είναι οι μεγάλοι άνθρωποι, οι ανήμποροι άνθρωποι, οι άνθρωποι που δεν μπορούν καν να δουλέψουν για να τα βγάλουν πέρα και τους κόβεται και η σύνταξή τους. Κάτια, πιστεύεις ότι πέρα από το ζόρι που πέρασε κάποιος το καλοκαίρι το ιδιαίτερο και αυτό που περνάει και από το τις αλλαγές που μπορεί να υπάρχουν με τις κάρτες, με τα μηχανήματα, τα ATM, αυτή είναι δουλειά. Θα εγκατασταθούν πάρα πολλά ATM στην Ελλάδα, να το ξέρετε. Πιστεύεις ότι είναι χειρότερο αυτό το που μπορεί να επηρεάσει πάρα πολύ τα νέα παιδιά, η ματαιότητα, το ΕΚΕ και τι έγινε. Και ό,τι και να κάνουμε και ό,τι όπως και να το προσπαθήσουμε. Εγώ αυτό νομίζω ότι είναι το χειρότερο από το ότι ζορίζομαι λίγο σε αυτά που ήξερα. Ναι, τα παιδιά τα επηρεάζει αυτό πάνω απ' όλα εδώ και κάμποσα χρόνια. Εδώ και 5-6-7 χρόνια που βλέπουν ότι. Και πιο πολύ, 9 χρόνια, μη σου πω. Που βλέπουν ότι τελειώνουν πανεπιστήμια, είναι σπουδαγμένα παιδιά και αναγκάζονται και δουλεύουν σε μπαρ και δεν μπορούν να βρουν πουθενά αλλού δουλειά και δεν μπορούν να ζήσουν. Και αν βρουν σε μπαρ. Και αν βρουν σε μπαρ. Για τόσο εύκολο. Γι' αυτό και φεύγουν έξω τα παιδιά. Γι' αυτό και θα γίνουμε χώρα γερόντων.
Είμαστε πια χώρα γερόντων. Αλλά εντάξει, είμαστε εντάξει τις τύχες μας, μια χαρά. Είμαστε ένας λαός με καταπληκτικές ικανότητες και είμαστε με έναν ελεϊνό χαρακτήρα. Τι ωραία. Για πες μου για την πρεμιέρα τώρα που έκανε στο Λονδίνο. Πώς οργανώθηκε αυτό? Αυτό οργανώθηκε από νέα παιδιά. Που μας κάνανε μια πρόταση να πάμε στο Λονδίνο. Είναι τρία νέα παιδιά τα οποία έχουν τελειώσει πανεπιστήμια εδώ. Σπουδάζουν και όχι σπουδάζουν πια. Δουλεύουν στο Λονδίνο. Έχουν μια δικιά τους εταιρεία. Τα πρόσωπα events. Όπου μας κάνανε μια πρόταση την τελευταία μέρα που παίζαμε εδώ πέρα πριν κλείσουμε. Πριν τη μεγάλη εβδομάδα. Και με το φόντο το λοιπόν Big Ben. Στο Λονδίνο. Ωραία. Ήταν μια παράσταση σε ένα γεμάτο θέατρο στο Mermaid. Κάναμε την πρεμιέρα μας εκεί. Εδώ μιλάω στο τέλος της παράστασης, γιατί τόσο ήταν ο ενθουσιασμός τους που έπρεπε να τους ευχαριστήσουμε, γιατί ήταν ενθουσιασμένοι Έλληνες και ξένοι. Ήταν με υπέρτιτλους η παράσταση. Υπήρχαν και ξένοι. Ναι, γιατί ήταν. Είχαμε υπέρτιτλους. Δηλαδή, μου το εξηγείς, γιατί δεν το ξέρω αυτό που μου λες. Ήρθαν και ξένοι να δουν όπως βλέπουν. Πώς καταλαβαίνουν οι ξένοι? Όπως καταλαβαίνουν όταν έρχονται στην Ελλάδα και βλέπουν τραγωδία. Όπως βλέπεις στο Μέγαρο που πας και βλέπεις, ας πούμε, μια παράσταση που παίζεται συγχρόνως στο Λονδίνο και τη βλέπεις με υπέρτιτλους. Ή όπως βλέπεις στην όπερα καμιά φορά. Στην όπερα βάζουν υπέρτιτλους. Έτσι και εκεί είχαμε υπέρτιτλους. Επειδή ήταν και κωμωδία και φωνάζουν. Ήταν όρθιοι στο τέλος. Ήταν ο ενθουσιασμός απίστευτος. Αυτά είναι τα παιδιά τα νέα που έχουν οργανώσει την μετάβασή μας εκεί. Παράσταση δώσατε? Δύο παραστάσεις. Σε ένα μεγάλο θέατρο. Ήταν γύρω στις 700 θέσεις. Μεγάλο. Μιλάς για τον ενθουσιασμό του κοινού, ο δικός σου. Ο δικός μου ενθουσιασμός ήταν τεράστιος. Γιατί αν δεν πίστευες στη μοίρα, πρέπει να πιστέψεις. Ένας άνθρωπος που έχει πάει τόσες πολλές φορές στο Λονδίνο, το αγαπάει τόσο πολύ για τους θεατρικούς σου λόγους, ήρθε και σε. Αυτό ακριβώς έλεγα. Ήρθα ότι έζησα ένα όνειρό μου να πατήσω την εγγλέζικη σκηνή με ελληνική παραγωγή. Αυτό δεν το φανταζόμουν ούτε στα πιο τρελά μου όνειρα, όπως και όλοι μας. Αλλά πρέπει να σας πω κάτι, παιδιά, ότι επειδή η τρέλα, έχω και ένα είδος τρέλας. Ευτυχώς. Τη σέρνω μια τρέλα. Γι' αυτό σ' αγαπάμε. Λοιπόν, ναι. Αυτή την τρέλα που σέρνω λοιπόν και κάνω αυτή τη δουλειά, γιατί αν ήμουν στα καλά μου δεν θα την έκανα. Δεν ξέρουμε τι θα έκανες, αλλά... Είμαστε λίγο, φεύγα. Γι' αυτό τι είπα, ότι είναι ώρα, λοιπόν τώρα στα νιάτα μου, να ανοίξω τα φτερά μου. Γιατί δεν το έκανες και νωρίτερα? Δεν γινόταν, όχι. Αυτό έγινε επειδή η πρόταση έγινε από νέους ανθρώπους που δεν θα ήθελα σε καμία περίπτωση να απογοητευτούν ότι δεν μπορούν να επιχειρήσουν, μόνο που η δική μου η συμβολή, η δική μας από πλευράς παραγωγής η ελληνική, ήταν τεράστια, γιατί ξέραμε πολύ καλά πώς θα δώσουμε το φαγητό μας σημαίνω. Δηλαδή, ξέραμε τι σημαίνει φεύγει, κουνιέται μια παραγωγή ολόκληρη, πες ότι πήγαινα περιοδεία, στην Καβάλα ή στην Σέρες ή ό,τι. Δεν είναι Σέρες, είναι Λονδίνο. Αυτό όμως ήξερα εγώ και όλη μας η παραγωγή. Πώς θα γίνει πρακτικά. Πώς μπορούμε πρακτικά και τι θέλουμε πρακτικά να οργανώσουμε για να γίνει. Στα παιδιά ήταν η πρώτη τους, τα παιδιά τα δικά μας, τα πρόσωπα ήταν η πρώτη τους παραγωγή. Εύχομαι να έχουν πολλές μετά από εμάς. Και εμείς εύχομαι, και όταν θα βάλω στο μυαλό μου κάτι, νομίζω ότι. Με πολύ επιμονή και πολύ όταν οραματίζομαι κάτι, οραματίζομαι με πάθος, θέλω να πάμε και σε όλο τον κόσμο. Και είτε με αυτή την παραγωγή είτε μια άλλη, και νομίζω θα το καταφέρω, γιατί όταν το βάλω βαθιά μέσα στην καρδιά μου και το πιστέψω, το κάνω, Ελένη. Είμαι βέβαια. Ναι. Το κάνω γιατί μ' αρέσει να ανακατεύομαι με δύσκολα πράγματα και με πράγματα τα οποία σε πάνε λίγο παραπέρα. Νομίζω ότι τώρα είναι καιρός να δείξουμε και τον πολιτισμό μας προς τα έξω, γιατί έχουμε το επίπεδο του πολιτισμού μας είναι πρώτο στον κόσμο και είναι το τελευταίο που προβάλλουμε. Λοιπόν, εφόσον δεν το προβάλλει το κράτος όσο χρειάζεται, ας το προβάλλουμε εμείς με τον τρόπο που μπορούμε να το προβάλλουμε. Έχουμε εξαιρετικούς ηθοποιούς, εξαιρετικούς τραγουδιστές, εξαιρετικούς καλλιτέχνες, τους οποίους δεν τους βοηθάμε να βγουν παρά έξω. Όταν βγαίνουν έξω από μόνοι τους, διαπρέπουν. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, άρα, επειδή τα πάντα γίνονται σχεδόν από ιδιωτική πρωτοβουλία και επειδή οι Έλληνες είμαστε πάρα πολύ πρικισμένος λαός, με πολλές ευλογίες, νομίζω ότι έχουμε τη δύναμη να το κάνουμε.
Αρκεί να βρούμε, και αυτή είναι η ευχή μου για όλους μας, και τη δύναμη να συνεννοούμαστε, που δεν την έχουμε βρει ακόμα, δηλαδή να συνεργαζόμαστε. Ναι. Εδώ τώρα, επειδή δεν έχουμε πει για ποια παράσταση μιλάμε, συνεχίζουν κανονικά την παράσταση που εδώ και δύο σεζόν παίζει, γεμίζει, γίνεται χαμός. Τέσσερις σεζόν. Ποιος... Όχι, τρεις σεζόν. Γιατί τέσσερις. Ήταν τρεις μαζί με την καλοκαιρινή σεζόν, δηλαδή δύο χειμερινές σεζόν, τρεις η καλοκαιρινή σεζόν, τέταρτη σεζόν. Καλοκαιρινή σεζόν. Πού κάτι, την κάναμε προηγούμενη. Όλη την Ελλάδα περιοδία. Ναι, κάνατε περιοδία. Βέβαια. Και ουσιαστικά είναι η τέταρτη σεζόν του έργου. Γιατί είναι ένα έργο που μπορεί να πάει και 14 σεζόν, να το αντέξει κανείς, δεν ξέρω. Αλλά γιατί είναι και... Δεν δεσμεύομαι, λέει. Όχι, δεν λέω μεγάλα το πράγματα. Το καταλάβαμε όλοι, ναι. Τι είπες, ναι. Γιατί δεν είναι εύκολο πράγμα να λες τα ίδια λόγια, ξέρεις. Αλλά είναι ένα έργο το οποίο, να τώρα ξεκινήσαμε, full. Που σημαίνει ότι το αγκίστρι του έργου είναι πάρα πολύ δυνατό. Γιατί είναι κωμωδία και αστυνομικό συγχρόνως. Είναι ένα έργο που έχει καλό... έχει... κάτι αγγλικό. Είναι καλοκύματο, γι' αυτό και πήγε και ταξίδεψε και έξω. Θα ταξιδέψει και σε πολλές άλλες χώρες, νομίζω. Όταν σιγουρευτώ θα σας το πω. Και... έχεις κάνει κουβέντες. Με το μυαλό μου τις κάνω πρώτα, τις εμπεδώνω και μετά στην εκτέλεση είμαι πάρα πολύ γρήγορη. Είναι πολύ αργή στην απόφαση, αλλά όταν, γιατί την επεξεργάζομαι πολύ. Αλλά μετά στην εκτέλεση είμαι κρακ, δεν καταλαβαίνει κανείς πόσο γρήγορα. Έχουν γίνει αλλαγές μέσα στα πρόσωπα με τα οποία ξεκινάει την παράσταση. Ναι, φέτος, Ελένη μου, ξεκινάμε με την, στη θέση του Αλέξανδρου του Αντωνόπουλου. Είναι ο Θάνος ο Καλλιόρας, γιατί ο Αλέξανδρος παίζει στο καινούργιο έργο, ναι, το έργο των Αθανασίου των Παιδιών, τα Γαμπρίγια Πούλη. Πού πήγες και το είδες. Βέβαια πήγα και το είδα, τα παιδιά, θα δω. Εξαιρετικό είναι. Είναι ατάκα και γέλιο, ατάκα και γέλιο. Ο κόσμος χρειάζεται γέλιο για να μπορέσει να επιζήσει. Με τη σάτυρα, με την ευγένεια και την ποιότητα που έχουν τα δύο αυτά παιδιά, ο Ρέπας και ο Αθανασίου. Είναι. Οπότε ο Αλέξανδρος παίζει στο καινούριο του έργου, λοιπόν, και παίζει στο καινούριο. Και σε εμάς είναι ο Θάνος ο Καλλιόρας, ο Τάσος ο Κωστής, η Τζόις η Ιβίδη, η Ελένη η Κρήτη, ο Παντελής ο Καναράκης και εγώ. Και παίζουμε κανονικά, ξεκινήσαμε την περασμένη εβδομάδα από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Απευθυνόμαστε πολύ σε νεανικό κοινό. Είναι, μη σου πω, το 70% νέοι που έρχονται. Απίστευτο είναι. Ο νέος ξέρει τι τον ενδιαφέρει. Και αυτό νομίζω είναι που θα κάνει το έργο να κρατήσει και άλλα χρόνια. Πόσα μη με ρωτάτε, αλλά ναι. Το περισσότερο σε σεζόν που έχεις μείνει στην ίδια παράσταση, πόσο είναι? Αυτό. Α, ναι. Σοβαρά. Αυτό. Ναι. Δεν μπορεί. Για κοίτα, ναι, το, ναι, λίγο καλύτερα. Είναι αυτό. Είναι αυτό το, γιατί ξέρεις τι γίνεται. Δεν είναι εύκολο, παιδιά. Είναι πάρα πολύ δύσκολο πράγμα να λες τα ίδια πράγματα 250 φορές το χρόνο, σαν να τα λες για πρώτη φορά. Ναι, αλλά δεν μπορείς τα τόσα χρόνια που είσαι στο θέατρο ως πρωταγωνίστρια και όχι μόνο, και σαν θεασάρχης και σαν πολλά πράγματα μαζί, να μην έχεις κάνει τρεις τουλάχιστον σεζόν σε... Να είναι χρονιές. Όχι, όχι, τέταρτη σεζόν δεν έχω κάνει ποτέ. Όχι, τρεις όμως έχεις κάνει. Όχι, δύο έχω κάνει. Αποκλείεται. Και εγώ δεν το πιστεύω. Πρέπει, λοιπόν, διαφημίσεις, να έχω πάθει από λίγο. Για πάμε σε διαφημίσεις, παρακαλώ. Μετά τον Άγιο Πέτρο. Την επίσκεψη. Τι λέγαμε, τι. Μα μου πήρε το μικρόφωνο, πολύ ωραία. Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε ότι ξεκινήσατε για τέταρτη σεζόν. Ξεκινήσαμε λοιπόν για τέταρτη σεζόν στο θέατρο Κάθιο Δανδουλάκη. Μάντεψε ποιος θα πεθάνει απόψε. Κανείς δεν μπορεί να το βρει. Μαντεύουν οι πάντες, αλλά δεν πρόκειται κανείς, σας το υπογράφω αυτό, να βρει ποιος είναι αυτός που θα πεθάνει απόψε, ποιος είναι ο δολοφόνος. Τους διασκεδάζει στο τέλος, όταν τελικά αποκαλύπτονται όλα. Τρελαίνονται, γιατί αυτό γίνεται τα 10 δευτερόλεπτα πριν κλείσει η αυλαία, η αποκάλυψη. Μέχρι τότε πέφτουν στοιχήματα. Τα νέα παιδιά έρχονται, βάζουν στοιχήματα μεταξύ τους, τα αγόρια με τα αγόρια, τα αγόρια με τα κορίτσια τους ή οτιδήποτε. Δεν το βρίσκει άνθρωπος. Ετοιμάσου. 10 σεζόν. 10 σεζόν θα πάμε. Αν θες. Είμαι σίγουρη. Αντοχές να έχουμε. Ξεκινήσαμε πάρα πολύ γερά, πολύ δυναμικά. Και νομίζω ότι έτσι πρέπει να βλέπουμε τις δουλειές μας. Να τις πιστεύουμε, να τις προωθούμε. Θέλω τα θέατρα να είναι γεμάτα, όλα μας τα θέατρα.
Θέλω να πιστέψουμε ότι θα έχουμε μια καλύτερη Ελλάδα, να προσπαθήσουμε όσο μπορούμε γι' αυτό και λιγάκι να βελτιώσουμε τον χαρακτήρα μας, που είναι ο λίγο ατίθασος. Λοιπόν, εγώ πρέπει να κλείσω, γιατί βλέπω παραπέντε, πρέπει να βγει η επόμενη, όχι εκπομπή, η ταινία που παίζουμε καθημερινά μέχρι και την Παρασκευή, Δευτέρα ξεκινάει η καινούργια μας εκπομπή. Να ευχαριστήσουμε την Κάτια Μαυλάκη που ήταν σήμερα εγώ κοντά σας ευχαριστώ μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είσαι πάντα χαρά για εμάς, Κάτια μου. Και για μένα είστε το ίδιο. Να είμαστε γεροί και να είναι γεμάτα τα θέατρά μας και πολλοί κόσμος σε εκπομπές τα βλέπει. Να είμαστε μέσα στην υγεία, την ψυχική και τη σωματική. Λοιπόν, πολλά φιλιά. Καλή συνέχεια στο πρόγραμμα του Άλφα. Γεια σας.